Για άθληση! Γεια σου! Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Ελπίζω να έχεις ετοιμαστεί για άλλο ένα συναρπαστικό ταξίδι στη χώρα των γνώσεων. Σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη σε αθλητικές δραστηριότητε και ετοιμαζόμαστε να πάρουμε μέρος στα αθλήματα. Ο Ζήσης, η Φιφή και ο Μίμης είναι ήδη στο γήπεδο. Πάμε να τους βρούμε! Ζήτω! Εσύ είσαι! Σε περίμενα να γυρίσεις! Θέλεις να πάρεις μέρος στις αθλητικές δραστηριότητες μαζί με μένα και τα υπόλοιπα παιδιά. Εμπρός, Μάρς. Γρήγορα, αλλιώς θα έρθουμε τελευταίοι στον αγώνα δρόμου. Γεια σου. Σήμερα είναι η μέρα για αθλητικές δραστηριότητες και ετοιμαζόμαστε να πάρουμε μέρος στα αθλήματα. Εγώ προσπαθώ να βάλω αυτές τις μπάλες στον κουβά. Εγώ θα πάρω μέρος στον αγώνα δρόμου με το κουτάλι και το αυγό. «Πρέπει να χρησιμοποιήσεις το skateboard στους αγώνες! Πρέπει να τρέξεις!» «Ω! Μα είναι πολύ πιο εύκολο!» «Μήπως είναι στη Σύση. Θα πάρει και εκείνη μέρος στον αγώνα δρόμου!» «Την προσπέρασα με το skateboard. Α, α, α. «Γεια σας, παιδιά!» α, α. «Είσαι εντάξει, Σίσσυ!» «Μια στιγμή να πάρω μια ανάσα!» Πρέπει να προπονηθώ πολύ ακόμα για να είμαι σε φόρμα και να κερδίσω τον αγώνα δρόμου. Αν συνεχίσεις να τρέχεις, δεν θα αντέξεις τον αγώνα μετά. Εγώ είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρω μια χαρά. Μπορείς να προπονηθείς κι εσύ κάνοντας κλικ στον χώρο των αθλημάτων. Υπάρχουν τόσα πράγματα να ανακαλύψεις. Πέτυχα μια βολή! Έλα μαζί μου για να γνωρίσουμε τα πιο σπουδαία ζώα του κόσμου! <Κι> Γεια σου! Στο παιχνίδι μου θα σου δείξω μερικά από τα πιο καταπληκτικά ζώα που κατέχουν ένα ρεκόρ θα γνωρίσεις το πιο γρήγορο, το πιο ψηλό, το πιο βαρύ και το πιο θορυβόδες ζωάκι. Αλλά υπάρχει και μια δυσκολία. Πρέπει να βρεις για ποιο ζωάκι μιλάω. Να πως παίζετε το παιχνίδι. Θα σου δείξω τρία ζωάκια και θα σου ζητήσω να διαλέξεις εκείνο που κατέχει το ρεκόρ. Όταν το βρεις, θα σου πω μερικά καταπληκτικά πράγματα για αυτό το ζωάκι όταν βρεις έξι ζωάκια που κατέχουν ρεκόρ, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Να τρία ζωάκια. Ποιο από αυτά τα ζώα βγάζει το πιο δυνατό ήχο? Το κοτόπουλο, το χάμστερ ή αυτό το πιθικάκι. Αυτό δεν είναι σωστό. Υπάρχει ένα άλλο ζώο, ακόμα πιο θορυβόδες. Σωστά, να ένα μετάλλιο. <Και> Τι θόρυβο που κάνει το πιθικάκι. Είναι το πιο θορυβόδες ζώο στη στεριά. Ο ήχος που βγάζει μπορεί να ακουστεί ως την άλλη άκρη του τροπικού δάσους όπου ζει. Πολύ χαίρομαι που δεν είναι γειτονά μου. <Και> να τρία ζωάκια ποιο από αυτά τα ζώα είναι το πιο μεγάλο ζώο που ζει στη στεριά. Η μπλε φάλαινα, ο ελέφαντας ή το χάμστερ. Σωστή επιλογή. Το μετάλλιο του αξίζει. Το πιο μεγάλο ζώο στη στεριά είναι ο αφρικανικός ελέφαντας. Είναι τόσο τεράστιος και βαρύς που μπορεί να διαλύσει ένα αυτοκίνητο. Ας πούμε ένα για σε τρία ακόμα καταπληκτικά ζωάκια. Ποιο από αυτά τα ζώα είναι το πιο βαρύ πλάσμα στον κόσμο? Η στροθοκάμιλο, η μπλε φάλαινα ή ο ελέφαντας. Ναι, αυτό είναι. Τερδίζει ένα μετάλλιο. Το πιο βαρύ πλάσμα στον κόσμο είναι η μπλε φάλαινα. Μια ενήλικη μπλε φάλαινα μπορεί να ζυγίζει περισσότερο από 20 ελέφαντες και αυτό είναι μεγάλο βάρος. Ελπίζω μια μέρα να κατέχω κι εγώ το ρεκόρ της μεγαλύτερης διάνοιας για τη φύση. Να, τρία ζωάκια ακόμα. Ένα από αυτά τα ζώα είναι το πιο ψηλό στον κόσμο. Ποιον είναι άραγε, η καμιλοπάρδαλη, ο ελέφαντας ή το άλογο. Κάνε κλικ πάνω του. Το πέτυχες, διάνα. Δώσε του ένα μετάλλιο. Η καμιλοπάρδαλη είναι το πιο ψηλό ζώο στον κόσμο το ύψος της από τα πόδια της ως τα κέρατα στο κεφάλι της μπορεί να ξεπεράσει το ύψος τριών ενηλίκων μαζί. Εγώ είμαι μόνο πέντε χρονών. Αναρωτιέμαι πόσο ψηλός θα γίνω όταν μεγαλώσω. Ας πούμε ένα για σε τρία ακόμα καταπληκτικά ζωάκια. Ποιο από αυτά τα ζώα κοιμάται τις περισσότερες ώρες κάθε μέρα πιστεύεις ότι είναι το χάμστερ, το κοάλα ή το μυρμίγκι. Σωστή επιλογή. Το μετάλλιο του αξίζει. Καληνύχτα κυρία κοάλα. Το κοάλα κοιμάται περισσότερο από όλα τα ζώα του κόσμου. Μένει ξύπνιο μόνο δύο ώρες περίπου κάθε μέρα. Όση ώρα δηλαδή χρειάζεσαι για να φας το βραδινό σου και να δεις το αγαπημένο σου παιδικό πρόγραμμα. Ο Μίμης λέει ότι δεν ξέρει άλλον με τόσες γνώσεις για τη φύση όσο εγώ. Να τρία ζωάκια. Ποιο από αυτά τα ζωάκια ζει περισσότερο. Ο Κερχαρίας, ο Ελέφαντας ή η Χελώνα. Το πέτυχες διάνα! Δώσε το ένα μετάλλιο! <Και> Γεια σου, παλιόφιλε! Αυτή η γιγάντια χελώνα μπορεί να ζήσει πάρα πολλά χρόνια, όσο δηλαδή και οι δύο γιαγιάδες μου μαζί. διάλεξε έξι φοβερά ζώα που κατέχουν ρεκόρ. Επειδή ξέρει τα πάντα για τα ζώα που κατέχουν ρεκόρ, σου χαρίζω ένα κομμάτι του παζλ. Θέλει να φτιάξουμε θεότρελε φιγούρε. Αυτό το πιθικάκι είναι χωρισμένο σε τρία κομμάτια. Ένα για το κεφάλι, ένα για το σώμα και ένα για τα πόδια. Για να αλλάξει το κεφάλι με κάποιο άλλο, κάνε κλικ πάνω του. Έτσι. Ή μπορείς να αλλάξεις το σώμα του. Ακόμα και τα πόδια του. Αυτές είναι πραγματικά τρελοφιγούρες. Μπορείς να κάνεις όποιο αστείο συνδυασμό θέλεις. Και όταν τελειώσεις μια τρελή τρελοφιγούρα, μπορείς να την εκτυπώσεις. Απλώς κάνε κλικ στο κουμπί της εκτύπωσης. Ανακάτεψέ τις όλες. Που-που! Είναι πολύ αστείο! ¿Afecte entre los figuras? <muchas> ¿Qué astia figura? ¿Afecte entre los figuras? αστεία φιγούρα. Γεια σου και πάλι! Έφτασε σχεδόν η ώρα για το μεγάλο αγώνα. Θα τρέξω με αντίπαλο τη Φιφί. Ποια νομίζεις ότι θα κερδίσει η Ζήση, η Φιφί ή η Ζήση. Νομίζω ότι θα κερδίσει η νομιζω γιατί κάνει προπόνηση όλη μέρα. Ευχαριστώ, Ζήση. Εγώ νομίζω ότι η Σύση το παράκανε με την προπόνηση και ότι θα κερδίσει η Φιφί. Σε ευχαριστώ, Μίμη. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Εσύ, ποια νομίζει ότι θα κερδίσει τον αγώνα? Θα το μάθουμε σύντομα. Μέχρι τότε κάνε κλικ στο χήπεδο. Υπάρχουν τόσα παιχνίδια να παίξει και τόσα πράγματα να κάνει. Πέτυχα μια βολή. Αυτά τα μπαστούνια είναι για να παίξουμε μπέιζμπολ αργότερα. Πόπο! Κέρδισε το τρίτο βραβείο. <ΣΣΣ> Είσαι ο νικητής. <ΣΣ> Κέρδισε το δεύτερο βραβείο. Ξεκινάμε για το φοβερό παιχνίδι μου. Τέλεια! Ελπίζω να μπορείς να ξεχωρίσεις τα αυτιά σου από τη μύτη σου και τα δάχτυλα των χεριών σου από τα δάχτυλα των ποδιών σου. Πρέπει να μπορείς να τα ξεχωρίσεις αν θέλεις να παίξεις το παιχνίδι μου. Θα σου ζητήσω να κάνεις κλικ σε ένα μέρος του σώματος του κοριτσιού ή του αγοριού, όπως το κεφάλι του κοριτσιού. Αν κάνεις κλικ στο σωστό μέρος του σώματος, θα εμφανιστεί μία ετικέτα με τη λέξη γραμμένη πάνω της. Είναι πανεύκολο! Αν βρεις δέκα μέρη του σώματος, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Πριν αρχίσεις το παιχνίδι, πρέπει να μου πεις σε τι φόρμα νιώθεις ότι είσαι σήμερα. Αν νιώθεις ότι γνωρίζεις πολλά για το σώμα μας, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Ή αν νιώθεις ότι θα καταρρίψεις όλα τα ρεκόρ στο παιχνίδι με τα μέρη του σώματος, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Ωραία! Ας παίξουμε! Ξέρεις πού μπορείς να βρεις τον αγκώνα του αγοριού. Σωστά! Ξέρεις πού μπορείς να βρεις το σαγόνι του κοριτσιού. <Τι> Τα πας πολύ καλά. <Τι> Μπορείς να βρεις το μάγουλο του κοριτσιού. <Τι> Τα πας πολύ καλά. <Τι> Θα προσπαθήσεις να βρεις τον αστράγαλο του αγοριού. Έτσι, μπράβο! Ξέρεις πού μπορείς να βρεις τα φρύδια του αγοριού. Μπράβο! Πώς λέγονται τα φασόλια που έχουν μαύρα μάτια? Μαυρομάτικα! Μπορείς να βρεις το γόνατο του αγοριού. Έτσι, μπράβο! ξέρεις πού μπορείς να βρεις τον αντίγυρα του αγοριού. Μπράβο! Ξέρεις πού μπορείς να βρεις την πλάτη του κοριτσιού. Σωστά! Μπορείς να βρεις το πόδι του κοριτσιού. Σωστά! Μπορείς να βρεις τον καρπό του κοριτσιού. Ούψ! Αυτό δεν είναι σωστό. Ο καρπός σου είναι στο σημείο που η παλάμη σου ενώνεται με το χέρι σου. Κάνε κλικ στον καρπό του κοριτσιού. Μπράβο! Μπράβο! Ξέρεις τα πάντα για το σώμα. Τι έξυπνο παιδί που είσαι. Σου αξίζει ένα κομμάτι του παζλ, μια και είσαι τόσο έξυπνο παιδί. Καλώ ήρθες και πάλι. Η Σύση και η Φιφή έτρεξαν στον αγώνα δρόμου. Ήμουν σίγουρος ότι θα κέρδιζες, Φιφή! Ουφ! Α, α, μπράβο, Φιφή! Με κέρδισες αυτή τη φορά! Σε ευχαριστώ, Σίσσυ! Πρέπει να κουράστηκες από την πολλή προπόνηση πριν! Θέλεις να τρέξουμε ξανά! Όχι τώρα! Μου χρειάζεται ξεκούραση! Νομίζω ότι σε όλους αξίζει βραβείο για τη μεγάλη προσπάθεια που έκαναν! Μπορείς κι εσύ να κερδίσεις βραβεία! Κάνε κλικ στον καθένα από εμά για να παίξει τα παιχνίδια μας και να κερδίσεις κομμάτια του παζλ. Ετοιμάσου για τρελό ποδόσφαιρο! <Κι> Γεια σου! Τρελαίνομαι για το ποδόσφαιρο και μ' αρέσει να βάζω γκολ! Πρώτα όμως πρέπει να ξέρω πώς θέλεις να παίξεις! Αν θέλεις να σουτάρεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε τρεις μπάλες, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν θέλεις να βάλεις πολλά γκολ και να διαλέξεις ανάμεσα σε έξι μπάλες, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Βλέπεις αυτές τις μπάλες ποδοσφαίρου στη σειρά. Κάθε μία έχει πάνω της ένα μικρό γράμμα. Για κάθε μικρό γράμμα του αλφάβητου υπάρχει και ένα κεφαλαίο γράμμα κεφαλαία γράμματα χρησιμοποιούνται στην αρχή ορισμένων λέξεων όπως τα ονόματα ανθρώπων και τόπων. Το όνομά μου, Φιφί, φι, αρχίζει με ένα κεφαλαίο γράμμα και το δικό σου όνομα επίσης. Στο παιχνίδι μου με το ποδόσφαιρο πρέπει να ταιριάξει το κεφαλαίο γράμμα που εμφανίζεται στο τέρμα με το σωστό μικρό γράμμα πάνω στη μπάλα. Να ένα κεφαλαίο γράμμα! Μήπως ξέρεις ποιο γράμμα είναι αυτό? Αυτό είναι το γράμμα δέλτα. Το δέλτα έχει τον ήχο δου. Κάνε κλικ στην μπάλα με το μικρό γράμμα που είναι ίδιο με το κεφαλαίο γράμμα. Όταν διαλέξεις την μπάλα με το σωστό γράμμα, μπήκε γκολ! Εγώ θα βάλω γκολ, ναι! Όταν εσύ ταιριάξει δύο σειρέ από έξι γράμματα και εγώ έχω βάλει δώδεκα γκολ, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Ωραία! Τώρα που γνωρίζεις τους κανόνες του ποδοσφαίρου, ας αρχίσουμε το παιχνίδι. Να άλλο ένα κεφαλαίο γράμμα. Κάνε κλικ στην μπάλα με το μικρό γράμμα που ταιριάζει με αυτό. Γκολ! Η μπάλα μπήκε στα δίχτυα. Άλλο ένα γκολ από την εκπληκτική φυφή και την ομάδα της! Αυτό είναι το κεφαλαίο γράμμα Α. Και αυτό είναι το μικρό γράμμα Α. Να, άλλο ένα γράμμα. Ναι! Είναι φοβερό γκολ. Διάλεξε την μπάλα με το σωστό γράμμα. Αυτό είναι το κεφαλαίο γράμμα Β. Και αυτό είναι το μικρό γράμμα Β. Θα ιδρύσω τη δική μου ποδοσφαιρική ομάδα, την εθνική της χώρας των γνώσεων. Εγώ θα είμαι αρχηγός και εσύ θα παίζεις δίπλα μου. Να άλλο ένα γράμμα στο τέρμα. κεφαλαίο γράμμα Ζ. Και αυτό είναι το μικρό γράμμα Ζ. Να άλλο ένα γράμμα στο τέρμα. Μπήκε γκολ. Και βάζει γκολ. Χάρη μια φοβερή πάσα από εσένα. Α! Αυτό είναι το κεφαλαίο γράμμα Ε. Και αυτό είναι το μικρό γράμμα ε. Ακόμα ένα γράμμα για να ταιριάξει σε αυτόν το γύρο. Γκολ! Είναι φοβερό γκολ! Διάλεξε την μπάλα με το σωστό γράμμα. Αυτό είναι το κεφαλαίο γράμμα γάμα. Και αυτό είναι το μικρό γράμμα γάμα. Ας παίξουμε ακόμα ένα γύρο. Όταν τελειώσεις αυτό το γύρο, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Ωραία! Να λοιπόν οι με τα μικρά γράμματα. Να άλλο ένα γράμμα στο τέρμα. Γκολ! Τι γκολ! Διάλεξες το σωστό μικρό γράμμα. Αυτό είναι το κεφαλαίο γράμμα γάμα. Και αυτό είναι το μικρό γράμμα γάμα. Να άλλο ένα κεφαλαίο γράμμα. Κάνε κλικ στην μπάλα με το μικρό γράμμα που ταιριάζει με αυτό. Ναι! Και βάζει γκολ! Χάρισε μια φοβερή πάσα από εσένα! Αυτό είναι το κεφαλαίο γράμμα Α. Και αυτό είναι το μικρό γράμμα Α. <Γυσίλυν> Να άλλο ένα γράμμα. <Γυσίλυν> γκολ! Η μπάλα μπήκε στα δίχτυα. Άλλο ένα γκολ από την εκπληκτική φυφή και την ομάδα της. <Γυσίλυν> Αυτό είναι το κεφαλαίο γράμμα δέλτα. Και αυτό είναι το μικρό γράμμα δέλτα. Με τη βοήθειά σου θα βάλω τόσα πολλά γκολ που θα χρειαστούμε τη βοήθεια του Μίμη για να τα μετρήσουμε. Να άλλο ένα γράμμα στο τέρμα. Γκολ! Η μπάλα μπήκε στα δίχτυα. Άλλο ένα γκολ από την εκπληκτική φυφή και την ομάδα της. <Ρι> αυτό είναι το κεφαλαίο γράμμα Β. Και αυτό είναι το μικρό γράμμα Β. <Ρι> Να άλλο ένα γράμμα. <Ρι> ναι! Και βάζει γκολ! Χάρισε μια φοβερή πάσα από εσένα! <Ρι> είναι το κεφαλαίο γράμμα Ζ. Και αυτό είναι το μικρό γράμμα Ζ. Ακόμα ένα γράμμα για να ταιριάξει σε αυτόν τον γύρο. Μπήκε γκολ! Τι γκολ! Διάλεξε το σωστό μικρό γράμμα. Αυτό είναι το κεφαλαίο γράμμα ε. Και αυτό είναι το μικρό γράμμα εψιλόν. Δώδεκα γράμματα και δώδεκα εντυπωσιακά γκολ! Πολύ χαίρομαι που ανήκει στην ομάδα μου! Επειδή είσαι άσο στην μπάλα και στο τέριασμα μικρών και κεφαλαίων γραμμάτων, να ένα κομμάτι του πάζλ ειδικά για σένα! θέλεις να ξαναπαίξουμε το παιχνίδι με τα γράμματα, κάνε κλικ πάνω μου. Ή κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής για να επιστρέψεις την υπόλοιπη παρέα. Ας απογειωθούμε για έναν αγώνα ταχύτητα στο διάστημα. Τέλεια! Αυτός ο αγώνας ταχύτητας είναι φοβερός. Μ' αρέσει πολύ γιατί έχει αριθμούς και παίζεται στο διάστημα. Το μόνο πράγμα που θα έκανε καλύτερο αυτό το παιχνίδι θα ήταν ένα φεγγάρι από τυρί. Πριν εκτοξευθούμε πρέπει να μου πεις σε τι φόρμα νιώθεις ότι είσαι σήμερα. Αν νομίζεις ότι μπορείς να κρίνεις έναν εκπληκτικό αγώνα ταχύτητα στο διάστημα, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν νομίζεις όμως ότι είσαι ένας εκπληκτικός κριτής για αγώνες ταχύτητας στο διάστημα, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. <κλικ> Σήμερα γίνεται ένας αγώνας ταχύτητας στο διάστημα. Όλοι οι πύραυλοι βρίσκονται στον πλανήτη εκκίνησης και περιμένουν την εκτόξευση. κάνουν αγώνα ταχύτητα στο διάστημα αποφεύγοντας τους πλανήτες και θα προσπαθήσουν να φτάσουν πρώτοι στον πλανήτη τερματισμού. Όταν ο πρώτος πύραυλος προσγειωθεί στον πλανήτη τερματισμού, θα σου δώσω μερικά αστέρια. Θέλω να τα δώσεις στον πύραυλο που θα έρθει πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος Έκτος. Αυτό πρέπει να το δώσεις στον πύραυλο που ήρθε πρώτος. Αυτό πρέπει να το δώσεις στον πύραυλο που ήρθε δεύτερος. Αυτό πρέπει να το δώσεις στον πύραυλο που ήρθε τρίτος. Αυτό πρέπει να το δώσεις στον πύραυλο που ήρθε τέταρτος. Αυτό πρέπει να το δώσεις στον πύραυλο που ήρθε πέμπτος. Αυτό πρέπει να το δώσεις στον πύραυλο που ήρθε έκτος. Αν γίνεις κριτής σε τέσσερις αγώνες ταχύτητας, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Ώρα να ο αγώνας. Ωραία! Πέντε, τέσσερα, τρία, δύο, ένα, εκτόξευση! <Και> πιο γρήγορα, πύραυλοι! Πιο γρήγορα! Κοίτα με τι ταχύτητα τρέχουν! Ποιος νομίζεις ότι θα έρθει τρίτος? Κοίτα! Κέρδισε ο κόκκινος πύραυλος! Μπορείς να δώσεις αυτό το αστέρι στον πύραυλο που ήρθε πρώτος! Σωστά! Αυτό το αστέρι είναι για τον πύραυλο που ήρθε δεύτερος. Σωστά! Ο πύραυλος που ήρθε τρίτος παίρνει αυτό το αστέρι. Έτσι μπράβο! Μπορείς να δώσεις αυτό το αστέρι στον πύραυλο που ήρθε τέταρτος. Τέλεια! Έτσι μπράβο! Αυτό το αστέρι είναι για τον πύραυλο που ήρθε πέμπτος. Τέλεια! Έτσι μπράβο! Ο πύραυλος που ήρθε έκτος παίρνει αυτό το αστέρι. Έτσι, μπράβο! Ετοιμάστηκες για την εκτόξευση! Ωραία! Πέντε, τέσσερα, τρία, δύο, ένα, εκτόξευση! έρθεις ο πορτοκαλί πύραυλος. Μπορείς <Ππούρει> να δώσεις αυτό το αστέρι στον πύραυλο που ήρθε πρώτος. <Ππούρει> Μπράβο! <Ππούρει> αυτό το αστέρι είναι για τον πύραυλο που ήρθε δεύτερος. <Ππούρει> Σωστά! ο πύραυλος που ήρθε τρίτος παίρνει αυτό το αστέρι. Σωστά! Μπορείς να δώσεις αυτό το αστέρι στον πύραυλο που ήρθε τέταρτος. Τέλεια! Έτσι μπράβο! Αυτό το αστέρι είναι για τον πύραυλο που ήρθε πέμπτος. Τέλεια! Έτσι, μπράβο! Ο πύραυλος που ήρθε έκτος παίρνει αυτό το αστέρι. Έτσι, μπράβο! Η πύραυλη είναι έτοιμη για τον αγώνα ταχύτητας. Ωραία! Πέντε, τέσσερα, τρία, δύο, ένα, εκτόξευση! Κοίτα τον αργό πύραυλο! Νομίζεις ότι θα έρθει τελευταίος? είσαι ο πράσινος πύραυλος. Μπορείς να δώσεις αυτό το αστέρι στον πύραυλο που ήρθε πρώτος. Τέλεια! Έτσι μπράβο! Αυτό το αστέρι είναι για τον πύραυλο που ήρθε δεύτερος. Τέλεια! Έτσι μπράβο! ο πύραυλος που ήρθε τρίτος παίρνει αυτό το αστέρι. Σωστά! Μπορείς να δώσεις αυτό το αστέρι στον πύραυλο που ήρθε τέταρτος. Μπράβο! Αυτό το αστέρι είναι για τον πύραυλο που ήρθε πέμπτος. Τέλεια! Έτσι, μπράβο! Ο πύραυλος που ήρθε έκτος παίρνει αυτό το αστέρι. Σωστά! Η πύραυλη είναι έτοιμη για τον αγώνα ταχύτητας. Ωραία! Πέντε, τέσσερα, τρία, δύο, ένα, εκτόξευση! Πιο γρήγορα πύραυλοι, πιο γρήγορα. Κοίτα με τι ταχύτητα τρέχουν. Ποιος νομίζεις ότι θα έρθει τρίτος? <Κοίτα>, Κοίτα! Κέρδισε ο μπλε πύραυλος. Μπορείς να δώσεις αυτό το αστέρι στον πύραυλο που ήρθε πρώτος. Σωστά! Αυτό το αστέρι είναι για τον πύραυλο που ήρθε δεύτερος. Σωστά! Ο πύραυλος που ήρθε τρίτος παίρνει αυτό το αστέρι. Μπράβο! Μπορείς να δώσεις αυτό το αστέρι στον πύραυλο που ήρθε τέταρτος. Τέλεια! Έτσι, μπράβο! Αυτό το αστέρι είναι για τον πύραυλο που ήρθε πέμπτος. Τέλεια! Έτσι, μπράβο! Ο πύραυλος που ήρθε έκτος παίρνει αυτό το αστέρι. Σωστά! Ζήτω! Τα κατάφερες! Τώρα όλοι οι πύραυλοι έχουν ένα αστέρι. Έχω ένα διαστημικό κομμάτι του παζλ, ειδικά για σένα. Καλώ ήρθε στο διασκεδαστικό παζλ. Κοίτα, ένα ολοκένουριο παζλ για να φτιάξουμε. Αυτό το παζλ δείχνει την καρδιά της ζούγκλας όπου ζουν πολλά άγρια και πανέμορφα ζώα. Κοίτα! έχεις ένα κομμάτι του παζλ που πρέπει να μπει στη θέση του. Προσπάθησε να βρεις τη σωστή θέση του και σύρε το εκεί. Σωστά! Καλά τα κατάφερες! Να, άλλο ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις στο παζλ. Ξέρεις τη σωστή θέση του. Αυτό είναι! Μπράβο! Να, Άλλο ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις στο πάζλ. Ξέρεις τη σωστή θέση του. Ωραία! Το τέριαξες πολύ σωστά. Να, άλλο ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις στο πάζλ. Ξέρεις τη σωστή θέση του. Σωστά! Καλά τα κατάφερες! Συγχαρητήρια! Αυτό το μέρος του πάζλ ολοκληρώθηκε. Τώρα είναι ώρα για εξερεύνηση. Κάνε κλικ στην εικόνα για να δεις τι θα συμβεί. Και μην ξεχνάς, μπορείς να βρεις άλλα τέσσερα κομμάτια του πάζλ στο επόμενο τεύχος της χώρας των γονόσεων.